αποκαλυπτικά πράγματα, κύριε Υπουργέ. Είμαι αριθμό 297-26-15. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίου Κωνσταντίνου Λαπαβίτσα, προς το Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την αποτροπή της σύναψης και έγκρισης της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου Επενδύσεων, TTIP. Θα απαντήσει ο Σάφτος, ο Υπουργός κύριος Γεώργιος Σταθάκης. Κύριε Λαπαβίτσα, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να απευθύνω την ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό από τα έδρανα αυτά. Οι προηγούμενες ανταλλαγές μας ήταν από διαφορετικού τύπου έδρανα. Ελπίζω αυτή η ανταλλαγή να έχει κάποια από την ακρίβεια και λιγότερη από την οξύτητα των προηγουμένων ανταλλαγών. Η ερώτησή μου έχει να κάνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, με την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, την περίφημη, μάλλον περιβόητη, TTIP. Ξεκινώ λέγοντας ότι η TTIP είναι μια συμφωνία άκρος προβληματική. Κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, είμαι βέβαιος προς τον κύριο Υπουργό, λέγοντας αυτό. Λέω όμως ότι η TTIP αποτελεί στην ουσία ένα πολιτικό εγχείρημα, το οποίο στερείται οικονομικού περιεχομένου αυτή καθεαυτή. Η συμφωνία συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Σκοπός της είναι η άσκηση πίεσης από τα δύο συμβαλόμενα μέρη, της ΗΠΑ και την ΕΕ, στους άλλους σημαντικούς εταίρους του Παγκοσμίου Εμπορίου, τις χώρες BRICS, ώστε να προχωρήσει ο ενυπνός γύρος στη Δόχα. Συμφωνία δεν διαθέτει οικονομική ουσία, καθώς ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ διατηρούν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική σχέση παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, οι δασμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και στις ΕΕ είναι εξαιρετικά χαμηλοί, με αποτέλεσμα οι δύο εταίροι να αποτελούν βασικούς προορισμούς των εξαγωγών ο ένας για τον άλλο. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στις άμεσες ξένες επενδύσεις, πράγμα που φαίνεται από τις ροές του ενός εταίρου προς τον άλλο, που είναι υψηλότατες. Η αλληλεξάρτηση οικονομική των δύο περιοχών είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω μιας συμφωνίας. Πολύ λογικά λοιπόν τα οικονομικά αποτελέσματα της συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από πενιχρά έως αμφισβητούμενα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερεκτιμά τα οικονομικά αποτελέσματα. Είναι βέβαιο αυτό. Αντίστοιχα πενιχρά είναι και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα της TTIP για την Ελλάδα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και το ΚΕΠΕ στη σχετική του μελέτη. Αυτά καταδεικνύουν ότι η χώρα δεν αναμένεται να έχει οικονομικά ωφέλη από τη συμφωνία. Σημαντικά ωφέλη βέβαια δεν προκύπτουν ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή η TTIP ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα που σχετίζονται με την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, όπως γνωρίζετε. Στον πυρήνα της έχει την νεοφιλελεύθερη λογική και προωθεί την πάση θυσία απορρίθμιση. Ο κύριος στόχος είναι η εναρμόνιση των κανονιστικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν και τον ΗΠΑ για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών. Ενδεικτικά αναφέρω τους τομείς της ενέργειας, των πρώτων υλών που σχετίζονται με το εμπόριο, των κρατικών επιχειρήσεων, των δημόσιων προμηθειών και των πνευματικών δικαιωμάτων. Επιβάλλονται επίσης σοβαρές μεταβολές στο καθεστώς εργατικής, κοινωνικής, καταναλωτικής και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς προάγουν τα συμφέροντα των επενδυτών και με κάθε τρόπο προστασία τους. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό η επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην συμπερίληψη του μηχανισμού επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτή, την περιβόητη ISDS, στη συμφωνία, όπως φάνηκε από έγγραφο ένα concept paper που παρουσίασε το τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Εμπορίου στις 7 Μαΐου του 2015, είναι η αφορμή για την ερώτησή μου. Ειδικότερα η συμπερίληψη της TTIP εισάγει την αμερικανική, του μηχανισμού επίλυσης διαφορών κράτους επενδύτη στην TTIP, εισάγει την αμερικανική κουλτούρα των νομικών αξιώσεων των εταιριών έναντι των κρατών. Ο μηχανισμός αυτός κινδυνεύει να υπονομεύσει την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών στη βάση της λαϊκής βούλησης. Εφόσον λοιπόν η TTIP δεν προσφέρει ούτε στη χώρα, ούτε στην Ευρώπη θετικά ωφέλη, και εφόσον ενέχει αυτούς τους κινδύνους, θα ήθελα να μου πείτε σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αποτρέψετε αυτή την αχρίαστη και επικίνδυνη εμπορική και επενδυτική συμφωνία. Ευχαριστούμε, κύριε Λαπαβίτσα. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι η TTIP όντως πρόκειται για μια συμφωνία η οποία δεν αφορά το εμπόριο. Το εμπόριο είναι ήδη απελευθερωμένο στη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Είναι μια οικονομική συμφωνία η οποία
αφορά πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ κρίσιμους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ρυθμίζονται σήμερα σε κάθε οικονομική περιοχή με ένα διαφορετικό τρόπο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο προσπαθεί να αλλάξει η TTIP. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει ξεκινήσει, έχουν πραγματοποιηθεί 9 γύρι διαπραγματεύσεων ήδη. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά και αποτελεί αντικείμενο δρυμίας κριτικής. Θα μπορούσα να κωδικοποιήσω την κριτική σε 3 βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στο γεγονός ότι η συμφωνία αυτή γίνεται και προχωράει υπό ένα αυστηρό καθεστώς αδιαφάνειας. Δεν γνωρίζει κανείς ακριβώς τι συζητιέται και σε ποιο επίπεδο. Συνεπώς, η υπερβολική μυστικότητα που περιβάλλει τους διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων εγείρει θέματα διαφάνειας και του κατά πόσον οι πολίτες μπορούν να έχουν γνώση απέναντι σε αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία. Το δεύτερο επίπεδο κριτικής αφορά την εισαγωγή αυτού του μηχανισμού, του ISDS, του τρόπου δηλαδή επίλυσης των διαφορών μεταξύ επενδυτική κράτους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθοριστικής, αλλάζει άρδιν όλο το νομικό σύστημα που διέπει και αμφισβητεί το πιο απλό, τη δυνατότητα ενός κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίζει και να αλλάζει τους κανόνες με τους οποίους ρυθμίζει. Είτε το περιβάλλον, είτε την ενεργειακή της πολιτική, είτε την πολιτική της στα πνευματικά δικαιώματα, είτε τα εργασιακά της ή πολλοί άλλους τομείς στους οποίους εν δυνάμει ένας ιδιώτης επενδυτής μπορεί να επικαλεστεί ότι η αλλαγή αυτών των όρων επιφέρει ζημιά στην αρχική επένδυση και να ζητήσει αποζημιώσεις. Αυτό το ISDS λοιπόν, η διαμάχη ανάμεσα στον ιδιώτη που θεωρεί ότι άλλαξε ένα κράτος τους όρους λειτουργίας της επένδυσής του και ζητάει αποζημίωση γι' αυτό, εισάγει μια πρωτόγνωρη για το νομικό μας σύστημα ρύθμιση, η οποία φέρει έναν ιδιώτη επενδυτή σε αντιπαράθεση με το κράτος, επαφορμή του δικαιώματος του κράτους να νομοθετεί και να αλλάζει τα συστήματα που ρυθμίζουν διάφορους τομείς. Και η τρίτη μεγάλη διαμάχη αφορά φυσικά εθνικές προτεραιότητες που έχει κάθε χώρα, γι' αυτό και η TTIP συναντά ενστάσεις πολύ ισχυρές από μια πληθώρα χωρών, τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, για επιμέρους κομμάτια της συμφωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα δεν αδικείται στο όνομα της ναυτιλίας, η Γερμανία έχει ισχυρές ενστάσεις αναφορικά με τις προμήθειες του δημοσίου στη ΣΥΠΑ, η Γαλλία έχει και όπως και η Ελλάδα με τα POP, τα οποία στο αμερικάνικο σύστημα δεν υπάρχουν καθόλου και ούτε πρόκειται να ενταχθούν ποτέ, είναι απόλυτοι οι Αμερικάνοι στο θέμα αυτό. Άρα έχουμε 3 μεγάλες ενότητες κριτικής. Αυτές ομολογώ να πω ότι διατυπώθηκαν και από τη δική μας πλευρά στη συνάντηση στις 7 Μαΐου. Οπότε διατυπώσαμε ευθέως την πλήρη μας αντίθεση και στα 3 αυτά επίπεδα και διατηρήσαμε πλήρως τις επιφυλάξεις μας για οποιαδήποτε συνέχιση αυτής της διαδικασίας υπό τους όρους που γίνεται μάλιστα σήμερα. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι η διαδικασία αυτή δύσκολα θα ολοκληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αδύνατο, σχεδόν αδύνατο, κατ' εκτίμηση, να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα Προεδρία των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση, ώστε να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση χαλάρωση των ρυθμιστικών κανόνων των ευρωπαϊκών μέσα σε μια ενδεχόμενη τέτοιου τύπου συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Λαπαβίτσα, για τη δευτερολογία σας έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό για την πρώτη απάντηση. Θα συνεχίσω την ερώτησή μου στην αναζήτηση λίγο μεγαλύτερης ακρίβειας. Συμφωνούμε λοιπόν ότι η TTIP δεν έχει ουσιαστικά οικονομικά ωφέλη και ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σχετική της νομοδότηση διατύπωσε την κατηγορηματική της αντίθεση στο μηχανισμό ISDS, υπενθυμίζοντας πως τα δικαστικά συστήματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λειτουργούν αποτελεσματικά και πως, αναφέρω, το δεδομένο επίπεδο προστασίας των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ είναι πλήρως επαρκές για τη διασφάλιση βεβαιότητας δικαίου. Την προβληματική φύση του μηχανισμού αυτού επισήμανε και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέροντας πως ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους που θα βασίζεται στην ιδιωτική διαιτησία ενδέχεται να υποσκάψει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική και την περιβαλλοντική πολιτική και συνεπώς δεν θα σεβόταν το συνταγματικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι συνέπειες του ISDS, θέλω να το αναφέρω εδώ, γιατί πολλές φορές αυτά τα ζητήματα είναι λίγο αφηρημένα και βοηθάει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρακτικά, με τον ISDS, εταιρείες μπορούν να παρακάμπτουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να διεκδικούν μεγάλες αποζημιώσεις από κυβερνήσεις, οι οποίες νομοθετώντας δημοκρατικά με σκοπό την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, μπορούν να επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα κέρδη τους. Υπάρχει πραγματική βιομηχανία αγωγών στο θέμα αυτό. Δεν είναι θεωρητικό σχήμα, αλλά πραγματικότητα. Το 2012 η γαλλική εταιρεία Veolia προχώρησε σε αγωγή εναντίον της Αιγύπτου ενώπιον μηχανισμού σχετιζόμενου με τον ISDS. Ο λόγος, η εισαγωγή του κατώτατου μισθού στην Αίγυπτο. Το 2000 η γαλλική εταιρεία είχε υπογράψει συμβόλαιο για να διαχειρίζεται τα απόβλητα της Αλεξάνδρειας. Λίγα χρόνια αργότερα προσπάθησε να προσαρμόσει το συμβόλαιο διότι η Αίγυπτος είχε νομοθετήσει τον κατώτατο μισθό. Η χώρα αρνήθηκε να προχωρήσει σε αλλαγή του συμβολέου και η εταιρεία προσέφηκε στο διαιτητικό μηχανισμό ζητώντας αποζημίωση. Μια άλλη περίπτωση είναι Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια της κρίσης το 2001, η κυβέρνηση υποτίμησε το νόμισμα, όπως γνωρίζουμε, και πάγωσε τις τιμές για το νερό και την ενέργεια. Η γαλλική εταιρεία Suez, που διαχειριζόταν την παροχή νερού στο Buenos Aires, άσκησε προσφυγή εναντίον της χώρας για την εφαρμογή ανώτων ορίων στις τιμές. Το 2010, το διαιτητικό όργανο διεκαίωσε την εταιρεία, η οποία στη συνέχεια διεκδίκησε αποζημίωση 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τελικά τον Απρίλιο του 2015 το ποσό που επιδικάστηκε ανήλθε στα 405 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλα ποσά, μιλάμε για σοβαρούς κινδύνους. Και αυτά είναι κάθε άλλο παρά μεμονωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διάσκεψης των ΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη, του ANCTAD δηλαδή, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι υποθέσεις ISDS ήταν μόλις μερικές δεκάδες, έως το 2013 προσέγγιζαν τις 600. Η γειτονική Τουρκία έχει εμπλακεί σε 8 τέτοιες υποθέσεις, η Πολωνία σε 11 και η Αλβανία σε 2. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, η απόρριψη της TTIP και του μηχανισμού ISDS από τη χώρα μας και από μια κυβέρνηση της αριστεράς είναι μονόδρομος. Ερωτώ λοιπόν, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει να προβληματίζεται έντονα από αυτή τη συμφωνία, απόδειξε αυτού ότι 13 επιτροπές του ετοίμασαν γνωμοδοτήσεις για την TTIP και επειδή η TTIP πρέπει να έχει και τη δική του έγκριση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εάν προτίθεστε να ζητήσετε να ενημερώσετε τους ευρωβουλευτές για τις θέσεις της χώρας μας, ώστε να αποτραπεί η έγκριση της συμφωνίας αυτής δι' αυτής της οδού. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Σύντομες πληροφορίες. Η μία είναι βεβαίως η θέση της κυβέρνησης και ενημέρωση της Ευρωβουλής. Η δεύτερη όμως είναι ο χαρακτηρισμός της συμφωνίας αυτής ως δεσμευτικής προκειμένου να απαιτείται η επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Λαπαβή.